πώς γίνεται μια φιγούρα του Καραγκιόζη. Η τέχνη αυτή είναι απλωμένη σε ολόκληρο τον κόσμο. Από την Κίνα και την Ινδία έως την Άπο Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, και η καταγωγή της είναι πανάρχια. Ξεκινάει από το παιχνίδι που κάνει το φως περνώντας από διάφορα ανοίγματα και στη χώρα μας έφτασε σε ζηλευτή τελειότητα. Ας δούμε όμως πώς θα μπορούσε να κάνει τις δικές του φιγούρες όποιος θέλει να στήσει μια παράσταση θεάτρου σκιών. Βρισκόμαστε κοντά στον παίχτη και ζωγράφο, τον περίφημο Βάγκο, του θεάτρου σκιών. Πες μας λοιπόν, Βαγγέλη, λίγα λόγια για τους καλλιτέχνες που σκάλισαν και ζωγράφισαν από παλιά φιγούρες του ελληνικού θεάτρου σκιών. Ναι. Από τη ζωγραφική, με προσωπική μου πάντα άποψη, ναι, οι δύο μεγάλοι που γνώρισα εγώ ήταν ο Κώστας ο Καράμπαλης και ο Φώτης ο Άμος. Αυτοί εφοδίασαν όλους τους καραγκιοζοπαίκτες. Στο σκάλισμα, τρία ονόματα μπορώ να διακρίνω. Το Μιλτιάδη το Λάβρου, βοηθός του Χαΐδη, τον Ανδρέα τον Νικητόπουλο και το Γιάννη τον Ιατρίδη, ο οποίος ήταν και δάσκαλός μου. Βαγγέλη, θα ήθελα τώρα να μας πεις τι φιγούρες έχουμε. Θέλω να πω από τις πιο απλές, τις συνηθισμένες, όμως που όπως ξέρουμε έχουν τη δική τους γοητεία όταν προβάλλονται στο πανί. Ναι, ναι. Οι πιο απλές φιγούρες που άρχισε το θέατρο σκιών ήταν οι χαρτονένιες. Ήδη έχω κάνει ένα σχέδιο του Καραγκιόζη, σχεδιάστε κι εσείς μαζί μας. Αυτό θα το κόψω. Ήδη έχω κόψει ένα πρώτο μέρος, είναι η μέση του, τα ποδαράκια του και αυτό είναι μονταρισμένος ο Καραγκιοζάκος. Είναι έτοιμος, δηλαδή. Αυτή είναι η πιο πρωτόγονη φιγούρα που μπορεί να έχουμε στο θέατρο σκιών. Δηλαδή το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, ας πούμε, ήταν το χαρτόνι. Το χαρτόνι. Μάλιστα. Από αυτό το στυλ περνάμε σε μια άλλη πιο εξελιγμένη χαρτονένια φιγούρα που είναι αυτή. Ναι. Όπως βλέπετε, πιο διάτρητη, η οποία ντύνεται με χαρτί λευκό και ζωγραφίζεται, ή με πανί κάποια φορά που επίσης ζωγραφίζεται, ή και με χαρτιά χρωματιστά βλαβόκολες σαν αυτές που ντύναμε στους αϊκούς μας κλπ. Αυτή είναι μία έγχρωμη φιγούρα ήδη, σύνθετη θα έλεγα, χαρτώνει και βλέπουμε το χεράκι δέρμα, τα ποδαράκια, αξιοποιώντας άχρηστα θα έλεγα κομματάκια δέρματος. Μάλιστα. Βαγγέλη, από ό,τι ξέρω και από τις λίγες γνώσεις που έχω γύρω από τον Καραγκιόζη, ότι το δέρμα είναι η καλύτερη, ας πούμε, το καλύτερο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας καραγκιοζοπαίκτης, μάλλον ένας ζωγράφος που θέλει να φτιάξει μια φιγούρα του θεάτρου σκιών. Είναι γεγονός ότι το δέρμα και σαν υλικό προσφέρεται για τη ζωγραφική, αλλά είναι και ανθεκτικό στη δουλειά μας, επειδή οι φιγούρες παλεύουν, φθύρονται. Μπράβο, ναι. Αυτή η φιγούρα παράδειγμα που βλέπουμε τώρα είναι 60 χρονών, ζωγραφισμένη από τον αείμνηστο Καράμπαλη, φιγούρα του Γιώργου του Κουτσούλη. Βαγγέλη, με συγχωρείς μισό λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, αυτός είναι ο συνονόματός μου, Ακριβώς, ο Σταύρακας. Ο Σταύρακας, ο περίπτωσης. Σταυράκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είναι μία άλλη φιγούρα. Ναι. Τι φιγούρα είναι αυτή? Αυτός είμαι εγώ. Σου μοιάζει λιγάκι, μόνο που σε έκανα πιο όμορφο, Ω, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Στη χαρίζω μια αφιερωσούλα. Ω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλη, θα ήθελα να μας πεις τώρα για το κοπίδι, δηλαδή το κοπίδιασμα. Υπάρχουν πάρα πολλά κοπιδάκια, ευθύγραμμα, ψηλά, χοντρά, στρογγυλά, ημιστρόγγυλα. Ένα παιδάκι όμως με 3-4 προκάκια που μπορεί να τα κάνει πλακουτσά, να τα χτυπήσει ο πατέρας του. Ή και σε ένα σιδεράδι. Και σε ένα σιδεράδι. Ακριβώς. Αυτό λέγεται κοπιδάκι. Ναι. Και κοπίδιασμα, αυτό που κόβουμε δηλαδή πια το χαρτόνι. Το αποτέλεσμα, όπως παράδειγμα εγώ αυτό το σχέδιο που σας έδειξα, θα επιχειρήσω να το κοπιδιάσω, να το κόψω δηλαδή. Ακριβώς. Βάζουμε το κοπιδάκι επάνω στη μολυβιά που έχει το σχέδιό μας και το χτυπάμε με τόση δύναμη ώστε το κοπίδι να κόβει το χαρτί μέχρι κάτω.
Εδώ βέβαια είναι λίγο γρήγορο, αν θέλεις έλα να δοκιμάσεις λιγάκι, θα τα καταφέρεις. Ναι, θα τα καταφέρω. Ε, θα θυμηθείς τις παιδικές σου αναμνήσεις. Πέρασαν πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν σηκώνουμε πάντα ελαφρά το κοπιδάκι, το βάζουμε απάνω στη γραμμούλα και συνεχίζουμε το κόψιμο. Εγώ βέβαια θα κάνω τώρα πιο γρήγορα γιατί μας παίρνει τηλεόραση και δεν έχει χρόνο. Ήδη εδώ έκοψα σχεδόν το κεφαλάκι του. Ναι βέβαια. Βαγγέλη, πριν από λίγο αναφερθήκαμε στο δέρμα και είπαμε ότι είναι το καλύτερο υλικό ίσως για ένα λαϊκό ζωγράφο, καραγκιόζο παίχτη, και ότι το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε από ό,τι ξέρουμε στην Ασία. Ναι. Για ναι. πρώτη φορά. Πες μας ακριβώς τη διαδικασία που ακολουθείτε για να φτάσουμε στη φιγούρα. Ναι. Αυτό είναι το δέρμα. Όταν το πάρουμε από το βρυσοδεψίο, αυτό είναι σαν ένα βρεμένο πανί. Πες μου ακριβώς, τι δέρμα είναι. Αυτό είναι δέρμα γελάδας. Γελάδας. Αυτό τώρα ήδη είναι τελαρωμένο, είναι ξερό και δεν μένει παρά να κάνουμε το σχέδιό μας, να το κόψουμε με το κοπιδάκι όπως και το χαρτόνι, ναι. να το βρέξουμε ελαφρά να ισιώσει και μετά να το ζωγραφίσουμε. Πια που έχουμε αμέσως τη δερμάτινή μας φιγούρα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Βαγγέλη, που αναφερθήκαμε στο δέρμα και στο χαρτόνι βεβαίως και είπαμε ότι αποτελεί το καλύτερο υλικό ή μάλλον το δέρμα είναι το καλύτερο υλικό για να μπορέσει κανείς να ζωγραφίσει, να καραγκιώσει. Όμως, από ό,τι ξέρω, υπάρχει τώρα το πλαστικό. Ναι. Υπάρχει ζελατίνα. Βεβαίως. Η οποία νομίζω ότι είναι και το πιο εύχριστο υλικό για τα παιδιά. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για να μπορέσουν να φτιάξουν τους καραγκιόζηδες τους. Θα έχεις την καλοσύνη έτσι να μας δείξεις κατά κάποιο τρόπο πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Είναι πλαστικό. Πλαστικό περίπου 8 δέκατα του χιλιοστού. Αυτό κόβεται με το ψαλίδι, πραγματικά είναι το πιο εύκολο υλικό για τα παιδιά να καταπιαστούν. Με τη διαφορά ότι αυτό επειδή είναι στυλπνό γυαλιστερό, πρέπει να το ξύσουν λίγο με ένα γυαλόχαρτο, να γίνει λίγο άγριο. Να γίνει απορροφητικό ναι, κατά κάποιο τρόπο. Για να πιάνει το χρώμα. Ναι, ακριβώς. Εγώ θα το σκιτσάρω κιόλας αυτό και μπορούν τα παιδιά ακόμη αυτά να τα βάφουν με μαρκαδόρους για να μην καταφεύγουν σε υλικά ακριβά και εξελισμένα. Έτσι θελήσουν να κάνουν ναι, πιο σωστή δουλειά. Πρέπει να πάρουν ειδικά χρώματα με ζελατίνες και να τα ζωγραφίσουν. Είναι ανελλήνες εινοπνεύματος. Ναι. Αυτές με διαλυμένη γομαλάκα μέσα. Ναι. Αυτά είναι τα φιλετάκια τα μαύρα. Ναι. Και εδώ μέσα τώρα βγάλουμε πρώτα τα φιλέτα τα μαύρα. Στα διάφορα άλλα κεντήματα, παράδειγμα εδώ το γελέκο, θα το κάνουμε καφέ, θα το κάνουμε κόκκινο, θα το κάνουμε εδώ και ένα μπαλωματάκι. Εδώ θα κάνουμε ας πούμε το μπάλωμα τώρα κόκκινο. Το γεμίζουμε όλο κόκκινο. Κάνουν οι μαρκαδόροι γιατί αυτό δεν είναι ξυσμένο. Να κάνουμε λίγο μπλε το γελέκο. Να λοιπόν που πήρατε τα πρώτα μαθήματα για να φτιάξετε κι εσείς τις δικές σας φιγούρες. Πρέπει να σας πω ότι ίσως συναντήσετε κάποιες δυσκολίες, αλλά μην απογοητευτείτε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Επίσης, εάν έχετε απορίες, μπορείτε να μας γράψετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας ή ακόμα και να συναντηθούμε.